τρόπο, με τις δικές της ενέργειες, θα προσπαθήσει να πείσει το φύλαθρο κόσμο της Ιλίας ότι θα κάνει αυτό που πρέπει. Εσείς που έχετε το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, τι έχετε να μας πείτε, μια και σήμερα στην πρώτη βλέπουμε μόλις πολλούς λίγους, δεν έχει καμία σημασία, 23 ποδοσφαιριστές. Σας ακούω. Πιστεύω ότι ο κόσμος που είναι στο γήπεδο σήμερα είναι θετικό, είναι και μια μέρα εργάσιμη και ο κόσμος θέλει να βγει έργα, γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα προηγούμενα ο κόσμος δεν είδε αυτό που έπρεπε. Νομίζω ότι είναι 9 χρόνια με 10 που η ομάδα έπαιζε στις τεχνικές κατηγορίες και στην γάμα εθνική. Πρέπει τον κόσμο να τον πείσουμε. Για να τον πείσουμε πρέπει να δείξουμε έργο. Για να δείξουμε έργο πρέπει να δείξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική, η οποία μες στο γήπεδο θα παίζει για τη φανέλα πρώτα απ' όλα, για την ιστορία και για τον κόσμο. Παίζοντας έτσι πιστεύω ότι ο κόσμος θα έρθει. Εγώ με την πρώτη σήμερα είμαι ευχαριστημένος από την πρώτη. Πιστεύω ότι μας θύμισε και είναι ένα καλό βήμα και πιστεύω ότι στο χέρι μας είναι να γεμίσουμε το γήπεδο και να ξαναγνωρίσει ο Παναθηναϊκός τις παλιές καλές στιγμές. Για μας και τους παίκτες είναι τιμή μας που μπαίνουν πρώτη φορά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και θα τον υπηρετήσουμε. Και το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί ο στόχος της ομάδας θα είναι να είμαστε μέσα στις 5 ομάδες που θα πρωταγωνιστούν. Και το λέω αυτό με αίσθηση, επειδή ξέρω την διδακτική και επειδή έχω ξαναπεί ένα προπονητής που δεν θέλω πίσω στην ομάδα. Ξεκινάμε ένα πολύ δύσκολο έργο γιατί ξεκινάμε πάρα πολύ αργά. Ξεκινάμε με πρώτα Θεός, με διάθεση, ταπεινότητα, αρχεία και πολλή δουλειά. Εγώ θα ήθελα να τονίσω όπως την πρώτη μέρα που είπα ότι πρέπει να είμαστε μια γροθιά όλοι. Αν ο Πανηλιακός είναι μια γροθιά όλοι μαζί, είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη. Αν όχι η μεγαλύτερη δύναμη, είμαστε οι μεγαλύτερες δυνάμεις της Ελλάδας. Αυτό θέλω να τονίσω και θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο. Εγώ από την πλευρά μου το μόνο που μπορώ να επισκεφθώ είναι ότι η ομάδα μέσα στο γήπεδο, δεν ξέρω πόσο καλοί θα είμαστε, αλλά μέσα στο γήπεδο θα πεθαίνουμε, θα δίνουμε την ψυχή μας κάθε Κυριακή και θα είμαστε πολύ μάγκες και θα παίρνουμε τα παιχνίδια. Αυτό είναι το τίποτα. Ο Διαμαντόπουλος ο οποίος έρχεται στο τρεφό και σίγουρα οι 5 ξένοι οι οποίοι θα είναι και η διαφορά της ομάδος έρχονται την Πέμπτη με τον μάναζό του τον κύριο Βλαδέλη σε συνάντηση που έχουμε κάνει προφορικές συμφωνίες και με τους Αργεντίνους και με τους Γαλλέζους. Έτσι και με έναν Ισπανό θα είναι την Πέμπτη εδώ, οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά στην ομάδα και είναι μεσοπαιδικοί, είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Τους έχουμε παρακολουθήσει στα DVD που μας στείλανε και είδαμε ότι θα κάνουμε μια χημεία καλή. Άρα δηλαδή η προετοιμασία που θα ξεκινήσει στο Καρπενήσι, θεωρώ θα είναι κλεισμένο όλο το ρόστερ. Έτσι, σίγουρα μέχρι να φύγουμε και θα φύγουμε τελικά μόνο και μόνο για να προλάβουμε και τα εργοματικά και όλα. Τι να φύγουμε Δευτέρα, να φύγουμε Τετάρτη. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο και εκεί θα γίνει και το πάντρεμα παλαιών και νέων. Αυτό που θέλω να τονίσω εγώ είναι και το ξαναλέω, μια κοινή συνισταμένη όλοι που δεν είναι τίποτα άλλο, είναι το συμφέρον του Πανελιακού. Ο Πανελιακός είναι μεγάλη δύναμη και πρέπει το φιλού αυτό που όλα αυτά τα χρόνια κοιμόταν να το ξανασυμπήσει. Κύριε Δημητρίου, μην ξεχνάτε ότι έχετε αναλάβει μεγάλες ευθύνες. Γίνανε μεγάλες θυσίες για να ανέβει ο Πανηλιακός στην Β' Εθνική. Ο κόσμος είναι δύσκολος αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Παρακολουθούμε τα πάντα αρκετά χρόνια τον Πανηλιακό. Υπάρχει μια δυσκολία, μια πιστικότητα σε όλο αυτό που έγινε ο Πανηλιακός. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύετε πραγματικά ότι ο Πανηλιακός θα ανταποκριθεί στις μεταγραφές? Εγώ αν δείτε τη διαδρομή μου, οι ομάδες που έχω περάσει είναι ομάδες που γι' αυτό και είπα και εδώ είμαι από τους πολιτές που μου αρέσουν τα δύσκολα. Ο Πανηλιακός με σωστή οργάνωση που έχουμε βάλει και σωστό πλάνο και αυτό και αρχίζει να φύγει, θα μπορέσει να ανταποκριθεί και θα παίζει, σας είπα, τρία σημαντικά πράγματα. Θα παίζει για την ιστορία του, τη φανέλα του και τον κόσμο και πρώτα απ' όλα τους οργανωμένους που τους βλέπουν σήμερα εδώ και μας κοιτούν. Αυτό θέλω να πω και να ευχηθώ σε όλους σας καλή χρονιά να έχουμε, πάντα με υγεία.